Καλησπέρα σε όλους, εκ μέρους των μετόχων του Διοικητικού Συμβουλίου, του Προέδρου αλλά και των εργαζομένων του Ιπποκράτη Κουζάνη, σας ευχαριστούμε για τη συμμετοχή σας σε αυτή την εκδήλωση μας για την εμπειρία του Συνδικαλικού Μαστού και να δώσουν πολλά και σημαντικά μηνύματα. Πέρα όμως από τις ευχαριστίες, θέλω να εκφράσω τον θαυμασμό μου για το μήνυμα ζωής που προσπαθούν να μεταδώσουν σε όλους μας. Όχι μόνο με τα λόγια, κυρίως όμως με τον τρόπο της ζωής τους και για τη στρατευμένη επιλογή τους να αγωνιστούν ιδιαίτερα για το μήνυμα της πρόληψης. Στον Ιπποκράτη Κοζάνη, ως μέρος της τοπικής κοινωνίας, της τοπικής μας κοινότητας, θεωρούμε ως στοιχειώδη κοινωνική μας υποχρέωση να συμμετέχουμε και να υποστηρίζουμε αντίστοιχες δράσεις. Και δεσμευόμαστε ότι το ίδιο θα συνεχίσουμε να κάνουμε και το επόμενο διάστημα, ως μια ανταπόδοση αυτών που η ίδια η κοινωνία μας δίνει. Σας ευχαριστώ όλους. Και εύχομαι πραγματικά να είστε όλοι καλά. Είμαστε εδώ λοιπόν για να μιλήσουμε χωρίς εγωισμούς, χωρίς υπαρνήτρες υποχρεώσεις. Είναι εδώ για να συζητήσουμε μαζί μας, χωρίς ταμπού, για όλα αυτά τα οποία σκέφτονται. Και ο Δημήτρης, στον οποίο πρέπει να πούμε για χρόνια πολλά για την γιορτάζει σήμερα, θα τονίσει όλα αυτά να γίνει με την επιστημονική επάρκεια που απαιτείται. Θα πω πολύ δύο σύντομα πράγματα για την καθεμία και τον Δημήτρη. Θα δείτε το πούμε λοιπόν από την ίδια ψυχή του Συλλόγου Καρκινοτροφών Κοζάνης. Είναι μητέρα δύο κοριτσιών. Έχει αντιμετωπίσει τον καθένα του ανθρώπου που έχουν την γνώση και να διαχειριστεί τα συναισθήματά τη, τα οποία συχνά ήταν σαν ένα ρόλο κόστερ, όπω η ίδια λέει. Και των εργαζομένων του Ιπποκράτη Κοζάνης. Είμαστε πολύ περήφανοι για αυτή την εκδήλωση που συνδιοργανώνουμε με το Σύλλογο Καρκινοπαθών και με το Δήμο Κοζάνης. Οφείλω να ευχαριστήσω ιδιαίτερα το Σύλλογο Καρκινοπαθών Κοζάνης, όχι μόνο για τη σημερινή εκδήλωση, αλλά και για τη συνολική του προσφορά στην τοπική κοινωνία, ιδιαίτερα την πρόεδρο, τη Φανή Δινοπούλου, που πραγματικά έχουν μια εξαιρετική συνεργασία. Και να δεσμευτώ ότι ως Ιπποκράτης θα συνεχίσουμε να υποστηρίζουμε το έργο. Να ευχαριστήσω επίσης το Δήμο Κοζάνης που υποστηρίζει ξανά για άλλη μια φορά αυτή την εκδήλωση. Οφείλω όμως ιδιαίτερα να ευχαριστήσω τις γυναίκες που σήμερα θα μιλήσουν μπροστά σε τόσο κόσμο για τον καρκίνο του μαστού. Και θα περάσουν ένα πολύ δυνατό, ένα πολύ ισχυρό μήνυμα στην κοινωνία και περνάνε ούτως ή άλλως ένα δυνατό μήνυμα στην κοινωνία, όχι μόνο αυτά που λένε, αλλά κυρίως με τον τρόπο της ζωής τους. Και στρατευμένα κάνουν ένα σημαντικό αγώνα και εμείς τον υποστηρίζουμε αυτό για να προωθήσουμε την πρόληψη απέναντι στον καρκίνο του μαστού. Θέλω λοιπόν για άλλη μια φορά να τους ευχαριστήσω και κυρίως να εκφράσω τον θαυμασμό μου για τον καθημερινό αγώνα που κάνουν και για όσα προσφέρουν στην τοπική κοινωνία. Ο Ιπποκράτης Κοζάνης, ως μέλος αυτής της κοινωνίας, θεωρούμε στοιχειώδη υποχρέωσή μας να υποστηρίξουμε τέτοιες δράσεις, να συμμετέχουμε σε τέτοιες δράσεις, ως μια μικρή ανταπόδοση απέναντι στην κοινωνία της οποίας είμαστε μέρος και οφείλουμε να ευχαριστήσουμε για αυτά που η ίδια μας προσφέρει. Ευχαριστούμε πραγματικά όλους που βρίσκονται σήμερα εδώ και εύχομαι να είναι όλοι καλά και αυτό το μήνυμα της πρόληψης να περάσει δυνατά στην κοινωνία. 25 Οκτώβρη, μπορεί να είναι η Παγκόσμια Μέρα για την πρόληψη του καρκίνου του μαστού. Καλό είναι να μην θυμόμαστε την κατάσταση αυτή μόνο στις 25, αλλά αν μπορεί να λειτουργήσει έστω σαν μια υπενθύμηση, ώστε μια γυναίκα να μπορέσει να πάει να κάνει το προληπτικό της έλεγχο και να προλάβει μια δυσάρεστη κατάσταση, ας λειτουργήσει έτσι. Αν έρθει και δυσάρεστη κατάσταση, όλα θα πάνε καλά, αυτό να σκέφτεται. Υπάρχει κάποια ηλικία που θα πρέπει από εκεί και μετά η γυναίκα να προσέχει, γιατί στα αρκετά νεαρή ηλικία και περάσετε κι εσείς την περιπέτειά σας. Και ανάλογα με το ιστορικό κάθε οικογένεια, ανάλογα με το μετά από συζήτηση με τον γιατρό της κάθε κυρίας, καλό είναι να προχωρήσει στην αντίστοιχη της
είναι. Με αφορμή την Παγκόσμια ημέρα πρόληψης για το καρκίνο του μαστού, σήμερα έγινε μια πραγματική μια πάρα πολύ ωραία πρωτοβουλία. Θα ήθελα να συγχαρώ το Σύλλογο Καρκινοπαθών της Κοζάνης και κυρίως του Φανή Δημοπούλου, την πρόεδρο, το Ιατρικό Κέντρο του Ιπποκράτη και το Δήμο Κοζάνης βέβαια για αυτή την πολύ όμορφη πρωτοβουλία. Σκοπός μας, όπως κάθε χρόνο και όχι μόνο τον Οκτώβριο, ο Οκτώβριος είναι απλά η αφορμή, κάθε μήνα πρέπει να γίνεται αυτό και κάθε μέρα πρέπει να το έχουμε στο νου μας. Βαθύτερος σκοπός μας είναι η πρόληψη για τον καρκίνο του μαστού, η ενημέρωση όλων των ηλικιακών ομάδων, όχι μόνο των γυναικών, των ανδρών, των συντρόφων, των οικογενειών, για το τι θα πει καρκίνο στο στήθος και τι μπορούμε να κάνουμε ώστε να συμβάλλουμε στην πρόληψή του. Το μήνυμα το σημερινό είναι ότι η έγκαιρη διάγνωση σώζει ζωές και αυτό είναι στην κυριολεξία μια αλήθεια. Να συγχαρώ και πάλι όλους τους φορείς και χαίρομαι πάρα πολύ ήδη για την συμμετοχή του κόσμου.